και έχουμε μαζί μας τους καθήλυνα αρμόδιους, καθηγητές από το φροντιστήριο διακρότημα εδώ στον Άγιο Νικόλαο, τα καλύτερα φροντιστήρια της πόλης, για να μας πούν περισσότερα πράγματα για το πώς έχουν εξελιχθεί τα μαθήματα μέχρι τώρα, η ύλη η οποία έχει επιλεγεί, κάποιες λύσεις, κάποιες προτάσεις, κάποιες συμβουλές και βέβαια τι έπεται για τις επόμενες σύντομες ημέρες. Καλωσορίζω τον κύριο Αντώνη Νοδάκη από το διακόπημα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας. Περιμένουμε έτσι πράγματα να μας φέρει τη διάθεση, γιατί οι Πανελλήνες έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι μια διαδικασία η οποία έχει ένα βάρος, μια σοβαρότητα, αλλά δεν είναι και το ΑΠΑΝ. Σίγουρα δεν είναι το ΠΑΝ, σίγουρα έχει μια δυσκολία, σίγουρα τα παιδιά και οι γονείς είναι αγχωμένοι και μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια εποχή που γενικά ο κόσμος είναι αγχωμένος. Μαζί με τις Πανελλήνιες μπαίνει ένα λιθαράκι ακόμα παραπάνω σε αυτό που λέγεται άγχος και δυσκολία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με την έκθεση, πάμε σιγά σιγά να τα δούμε ένα. Ναι, αρχικά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Οι Πανελλήνιες ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 16 Πέμπτου με την ελληνική γλώσσα. Νομίζω ότι ήταν ένα θέμα όχι ιδιαίτερα δύσκολο. Σίγουρα απαιτούσε γνώση πραγμάτων. Εξετάστηκε ένα μεγάλο κομμάτι της θεωρίας στην έκθεση. Από εκεί και πέρα το θέμα ήταν η γνήσια φιλία και το δεύτερο υποερώτημα είχε σχέση με το διαδίκτυο, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι ήταν ένα καθαρά επίκαιρο θέμα. Τα παιδιά έτσι αλλιώς ασχολούνται ιδιαίτερα με τα social media και έχουν μια καλή επικοινωνική επαφή. Ακριβώς, έχουν μια καλή επαφή. Έχουν επιχειρήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάτι πολύ βασικό στην έκθεση. Δεν είναι ένα θέμα άγνωστο για αυτά. Απλά πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι το θέμα της φιλίας ανήκει στους θεματικούς κύκλους ουσιαστικά της πρώτης λυκείου. Αυτό σημαίνει μια καλή επανάληψη της ύλης των τριών τάξεων του ενιαίου λυκείου. Από εκεί και πέρα, οι ασκήσεις δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Το κείμενο που επιλέχθηκε ήταν εκείνο του Παπανούτσου, ένα κείμενο με καθαρή δομή, με καθαρή σαφήνεια. Νομίζω ότι τα παιδιά δεν θα δυσκολεύτηκαν καθόλου στην περίληψη του κειμένου. Υπήρξε ερώτηση σωστό-λάθος, η οποία μοριοδοτήθηκε με 10 μόρια, δηλαδή 2 μονάδες. Νομίζω ότι είναι ένα καλό βηματάκι στην αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων, δίνει σαφώς ένα θετικό πρόσημο. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες τεχνικές ασκήσεις δικαιώνουν για μια ακόμη φορά την επιμονή μας στο κομμάτι της θεωρίας. Θα λέγαμε ότι η τελευταία άσκηση με τις λέξεις που ζητήθηκε με συνώνυμα και αντώνυμα ήταν μια άσκηση η οποία ζητούσε από τους μαθητές κάποιες λέξεις που χρειάζονταν λίγο περισσότερη προσοχή για να απαντήσουν. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το μάθημα της έκθεσης ήταν αρκετά βατό, τα παιδιά μπορούσαν να γράψουν. Σίγουρα οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στο κομμάτι της έκθεσης. Ωραία. Στα επόμενα μαθήματα τώρα και το πρόγραμμα των ημερών. Η Τετάρτη, η χθεσινή ημέρα, έκλεισε ουσιαστικά με αρχαία ελληνικά κατεύθυνσης και μαθηματικά κατεύθυνσης, μαθήματα απόλυτης βαρύτητας, μαθήματα βαρύνουσας σημασίας για τις δύο κατευθύνσεις. Και τα αρχεία κινήθηκαν νομίζω σε ένα βατό επίπεδο. Όσον αφορά τα μαθηματικά, θα μας ενημερώσουν εδώ οι μαθηματικοί του φροντιστηρίου μας περί αυτού του θέματος. Στα αρχεία κατεύθυνσης μπήκαν τα ηθικά του Αριστοτέλη, ενότητες 2 και 3, δύο ενότητες που μάλιστα δεν είχαν εξεταστεί πανελλαδικώς. Νομίζω ότι αυτό στοχοποιεί λίγο και τα θέματα, αν θα μπορούσαμε να πούμε για μια τελευταία επανάληψη πριν τις πανελλαδικές. Ήταν θέματα τα οποία εκ των πραγμάτων ίσως και να τα περιμέναμε. Οι ερμηνευτικές ερωτήσεις που ζητήθηκαν ήταν βατές, ήταν καθαρά διατυπωμένες, δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ζητήθηκαν ερμηνευτικά σχόλια τα οποία ήταν βατά και ακριβώς αυτά τα οποία έπρεπε τα παιδιά να γνωρίζουν για να πάνε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης η ερώτηση της εισαγωγής. Φέτος είδαμε μία αλλαγή σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι μια καινοτομία ήταν ότι η ερώτηση της εισαγωγής επιλέχθηκε να μπει με σωστό λάθος. Φέτος αυτό δεν επικράτησε, η ερώτηση εισαγωγής ήταν ανάπτυξης, ήταν όμως μια ερώτηση σαφέστατη και η απάντησή της ήταν σχετικά σύντομη και εύκολη. Από εκεί και πέρα το άγνωστο κομμάτι ήταν αυτό που είχε κάποιες δυσκολίες. Σίγουρα ένας μαθητής για να γράψει αρκετά καλά έπρεπε να είναι καλά διαβασμένος στο άγνωστο κομμάτι. Επιλέχθηκε κείμενο
του Ευθύδημου από τον Πλάτωνα, ένα κείμενο το οποίο μέχρι τη μέση του δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες μεταφραστικές δυσκολίες, από τη μέση και κάτω μπορούμε να πούμε ότι ήταν σχετικά δύσκολο. Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις για καλά προετοιμασμένους μαθητές μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε βατές. Η τελευταία άσκηση συντακτική με την μετοχή, που τα περισσότερα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες το γνωρίζουν, ήταν μια δύσκολη μετοχή, υποθετική μετοχή συγκεκριμένα, και εκεί υπήρξε ένα μικρό ζήτημα, υπήρξαν λάθη σίγουρα στο τελευταίο ερώτημα των πανελλαδικών του αγνώστου. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τα θέματα ήταν σχετικά βατά, ήταν θέματα ίδιας δυσκολίας με πέρυσι, αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, ίσως λίγο πιο εύκολα σε κάποια κομμάτια, σίγουρα πάντως επιζητούσε καλά διαβασμένους μαθητές για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ένα βαθμό πάνω από 13-14. Μάλιστα, πολύ ωραία. Συνεχεία. Εν συνεχεία έχουμε τα μαθηματικά κατεύθυνσης. Νομίζω ότι οι μαθηματικοί του φροντιστηρίου μας μπορούν να μας ενημερώσουν για το πώς πήγαν τα παιδιά και το πώς ήταν τα θέματα. Ο Μανώλης ο Φιωρέτζης, υπεύθυνος στα μαθηματικά στην Τρίτη Λυκείου, μπορεί να μας κάνει την αρχή σε αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φέτος ήταν η πρώτη χρονιά χωρίς τους μηδενικούς αριθμούς. Ήταν 9 ύλη φέτος, λίγο μικρότερη από πέρυσι. Τα θέματα μπορούμε να πούμε ήταν λίγο πιο εύκολα από τις προηγούμενες χρονιές. Να ξεκινήσουμε το πρώτο θέμα της θεωρίας. Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ούτε έκρυπε κάποιες παγίδες. Κάποιος μαθητής δηλαδή μπορούσε να πάρει όλες τις ομάδες. Όσο πιο απλά θα μάθαμε στα μαθηματικά, γιατί τώρα πρωί. Ναι, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, είναι και πρωί. Για το μαθήμα του, θεωρητικά και απλά. Ναι, το πρώτο θέμα της θεωρίας ήταν απλό, δεν είχε παγίδες. Μπορούσε κάποιος μαθητής να πάρει όλες τις μονάδες. Και το δεύτερο θέμα και αυτό ήταν εύκολο. Η επίλυσή του ήταν μια ομαλή διαδικασία, δεν είχε κάτι να κρύβει. Απλά έτσι λίγο ήθελε προσοχή σε κάποιες πράξεις, ήταν λίγο περίεργα τα νούμερα. Δηλαδή ουσιαστικά έφταναν κοντά στο 10 οι μαθητές στα μαθηματικά κατεύθυνση. Ναι, στοιχειώδη προετοιμασία, κάποιος μαθητής προσεκτικός μπορούσε να γράψει ένα 10 ξεκινούς λέγεται το 10 εύκολο. Το τονίζουμε αυτό γιατί στα μαθηματικά κατεύθυνση η βάση τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν δεδομένη. Η βάση ήταν ένα δύσκολο σημείο, ένα δύσκολο point. Ακριβώς. Φέτος, από ό,τι έχω καταλάβει με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους μαθηματικούς, η βάση στα μαθηματικά κατεύθυνσης δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο για ένα προετοιμασμένο σχετικά μαθητή. Τώρα τα δύο επόμενα θέματα, το τρίτο και τέταρτο, ήταν λίγο πιο δύσκολα. Δηλαδή, στο θέμα τρίτο, το πρώτο ερώτημα ήταν εύκολο, τα υπόλοιπα θέλανε λίγο δουλειά για να βγουν και θέλανε αρκετή προσοχή. Και στο θέμα τέταρτο, πάλι το πρώτο ερώτημα ήταν εύκολο, ήταν και άσκηση από το σχολικό βιβλίο, μια ζωή άσκηση του σχολικού. Και τα επόμενα θέματα τώρα θέλανε πολύ δουλειά, εκεί δυσκόλευε πιο πολύ. Και ήταν αυτό που θα ξεχωρίσει τους καλούς μαθητές από τους υπόλοιπους. Στα μαθηματικά κατεύθυνση, στο τρίωρο, έφτανε για την επίλυση των θεμάτων. Οριακά, ναι, έφτανε. Εντάξει, δεν ήταν όπως άλλες χρονιές, αλλά και πάλι είναι ήταν οριακό. Είναι σημαντικό και αυτό δηλαδή για κάποιον. Πολύ σημαντικό. Να ξέρει να διαχειριστεί το χρόνο που έχει ανάλογα. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ξεκινάμε από το νούμερο 1 και συνεχίζουμε. Μπορεί να δούμε την ύλη μας και αναλόγως με το χρόνο που έχουμε να ξεκινήσουμε από το 5 ή από το 3 ή από το 2. Θεωρώ ότι μετά το διάβασμα και την καλή προετοιμασία ενός μαθητή, ένα σημαντικό ρόλο παίζει η μεθοδικότητα. Μεθοδικότητα σημαίνει να μπορείς να διαχειριστείς το χρόνο σου, το άγχος σου, σε πραγματικές συνθήκες. Θεωρώ ότι το α και το ω τη στιγμή που γράφεις πανελλήνιες είναι η διαχείριση του χρόνου σου. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου δεν έχει φτάσει το τρίωρο και δυστυχώς εκεί υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι στα φετινά θέματα το τρίωρο αρκεί φυσικά εφόσον ο μαθητής διαχειριστεί σωστά το χρόνο του. Εάν επιμείνει έντονα σε ένα ερώτημα που δεν του βγαίνει τη στιγμή εκείνη, αν καθυστερήσει, αν αγχωθεί, τότε νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα και για τα υπόλοιπα ερωτήματα και δύσκολα θα μπορέσει να πιάσει το βαθμό τον οποίο θέλει. Ωραία, για να διαχειριστούμε και για το δικό μας χρόνο όμως πάρα πολύ, γιατί είναι πιεστικό σχεδόν στο ραδιόφωνο, να προχωρήσουμε, ώστε να τα βάλουμε σε μια τάση τα πράγματα, να προλάβουμε. Ουσιαστικά έχουμε τελειώσει με τα μαθήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί. Ωραία. Το μόνο που μπορούμε να πούμε για να μην αδικήσουμε και τα παιδιά του ΕΠΑΛ που ξεκίνησαν χθες με τις πανελλήνιες τους, έδωσαν και αυτά έκθεση, γλώσσα, περίπου ίδιο θέμα, διαδίκτυο, κίνδυνοι διαδικτύου στους νέους και τρόποι αντιμετώπισης, ένα θέμα και αυτό τεχνολογικό, ένα θέμα με το οποίο είχαν επαφή τα παιδιά,
χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, με εύκολες ασκήσεις, στο οποίο όμως και εκεί η κατανόηση της θεωρίας ήταν απαραίτητη. Σήμερα τα παιδιά του ΕΠΑΛ εξετάζονται στα μαθηματικά, περιμένουμε και εκεί να δούμε τι έχει γίνει, και οι πανελλήνιοι συνεχίζονται αύριο με μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής και ιστορία, είναι μαθήματα επιλογής για να ανοίξουν τα παιδιά παιδεία με σχολές. Κάτι που τώρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε λόγω χρόνου. Και οι πανελλήνιοι συνεχίζουν τη Δευτέρα με το επόμενο μάθημα βαρύτητα στην ιστορία κατεύθυνση και τη φυσική κατεύθυνση. Πολύ καλά. Για να μην αδικήσουμε όμως και τους δύο ακόμα καθηγητές που είναι μαζί σου, κύριε Νοτάη, θέλουμε και από την δική τους μεριά μια έτσι εκτίμηση για τα θέματα που μέχρι τώρα έχουν μπει, για αυτά που πρόκειται να μπουν. Δεν ξέρω τι ειδικότητες είναι οι καθηγητές. Μαζί μας είναι ο Λεβέντης ο Δημήτρης και ο Λαστριωτάκης ο Γιάννης, μαθηματικοί. Αποτελούν το team των μαθηματικών στο φροντιστήριο Διακρότημα. Ένα σχόλιο και από τους ίδιους για την φυσικά και το πώς κύλησε μέχρι τώρα η διαδικασία. Κύριε, παρακαλώ, κύριε Λεβέντη. Καλημέρα και από μένα. Όσον αφορά θα λίγο το θέμα του χρόνου εγώ προσωπικά, θέμα 3, θέμα 4 ήταν λίγο πιο εξητημένο, θα συμφωνήσω με τον κύριο Φιωρέτζη. Όμως ένας διαμαθητής ο οποίος πήγαινε να πάει καλά και κολούσε λίγο, έστω και λίγο στο θέμα 3 το τελευταίο και του έπαιρνε ένα δεκαλτάκι παραπάνω, θα είχε πρόβλημα όσο καλά και αν είχε διαβάσει. Ένα απόλυτο λογικό κομμάτι. Για τον υπόλοιπο του χρόνου του. Ναι, ήταν λίγο δύσκολο το θέμα του χρόνου. Ωραία. Θα μείνω εκεί εγώ. Πολύ καλά. Και ο τελευταίος μας καθηγητής. Και εγώ το ίδιο θα πω, ότι αν ο μαθητής μπορούσε να διαχειριστεί σωστά το χρόνο, τα θέματα ήταν βατά και η βάση, ίσως και λίγο παραπάνω, ήταν εύκολο. Ήταν εύκολο να... Και δεδομένο να το προσεγγίσουμε. Ναι. Μάλιστα. Πολύ καλά. Οπότε διαπιστώνουμε ότι τελικά είναι το α και το ω η διαχείριση του χρόνου. Μεθοδικότητα. Και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε την δίνει μπροστά μας. Φυσικά, μεθοδικότητα. Νομίζω ότι περιγράφει απόλυτα αυτό το οποίο πρέπει να διαχειριστούν τα παιδιά, το χρόνο τους, το άγχος τους, ό,τι έχει να κάνει σχέση με εκείνη τη στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια στιγμή. Σωστά. Τίποτα άλλο. Ένα τρίωρο, μια στιγμή. Ένα πρωινό. Και φυσικά να τονίσουμε ότι δεν κρίνονται τα πάντα από εκεί. Σαφώς. Να τονίσουμε και να το παράγουμε αυτό. Δεν ακριβώς. Είναι μήνυμα ζωής και λύση ζωής για πάρα πολλά παιδιά και για τους γονείς που και αυτοί παίζουν. Φυσικά δεν το συζητάμε. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τους εκλεκτούς φίλους από το φροντιστήριο Διακρότημα που ήταν για ακόμα μια χρονιά μαζί μας. Θα σας πούμε και τις επόμενες μέρες και τόσο για την εξέλιξη των μαθημάτων και τα υπόλοιπα μαθήματα που τα παιδιά θα κληθούν να δοκιμαστούν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή διαχείριση του δικού σου χρόνου. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.